Επισκέφτηκε με τη θεία τη συγγενικό της πρόσωπο στο νοσοκομείο Ρίου και από τότε χάθηκαν τα ίχνη της 12χρονης Άννας Βασιλοπούλου. Το κοριτσάκι είχε έρθει να επισκεφτεί κάποιο γνωστό του στην Γάμα Παθολογική Κλινική. Συνοδευόταν από κάποια κυρία. Όλα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου. Μετά από λίγη ώρα, 12χρονη εισέβαλε σε έναν άλλο θάλαμο από εκεί που νοσηλευόταν το συγγενικό της πρόσωπο και άρπαξε δύο κινητά τηλέφωνα. Εθεάθη πάνω στη Γάμα Παθολογική. Μας είχαν ειδοποιήσει για κάποια κλοπή, είχε αφαιρέσει κάποια κινητά από κάποια κυρία. Αμέσως έγινε αντιληπτή, ειδοποιήθηκε η ασφάλεια του νοσοκομείου και από την περιγραφή του θύματος εντοπίστηκε ο 10χρονη και συνελήφθη. Τα κινητά τηλέφωνα επεστράφησαν στην κάτοχό τους. Η ίδια όμως δεν θέλησε να κάνει μήνυση στην ανήλικη και ζήτησε από τους άνδρες ασφάλειας να την αφήσουν ελεύθερη όπως και έγινε. Η ανήλικη ζήτησε πληροφορίες για τον πρόσχετο καταβλισμό στο Ρωμά κοντά στο νοσηλευτικό ίδρυμα και από τότε τα ίχνη της χάθηκαν. Ήρθε στο γραφείο μας, η κυρία δεν ζήτησε ούτε τη δίωξη. Της ούτε τίποτα, της επεστράφησαν τα κινητά και το κοριτσάκι έφυγε. Το κοριτσάκι πριν φύγει ζήτησε που υπάρχει καταβλισμός εδώ κοντά Αθηγάνων, γιατί ήταν Αθήγανη από το Μεσολόγγι. Λέγεται Βασιλοπούλου Άννα, είναι 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς των 10χρονων στην Τετάρτη βρέθηκαν από το Μεσολόγγι στο νοσοκομείο του Ρίου και ενημέρωσαν τον διοικητή ότι είχε χαθεί 10χρονη κόρη τους. Από τότε ξεκίνησε η αναζήτησή της χωρίς αποτέλεσμα μέχρι ώρας, μέσα από την Κυριακή τους 8 το βράδυ, αγνοείται η τύχη της. Η αναζήτηση από εμάς στον χώρο της δουλειάς μας γίνεται και αν τη δούμε θα ειδοποιηθούν οι αρχές. Με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Την υπόθεση πλέον ερευνά η ασφάλεια Πάτρας, ενώ στο νοσοκομείο έχουν τοχοκολληθεί φωτογραφίες του 12χρονης Άννας Βασιλοπούλου του Δημητρίου, σε περίπτωση που κάποιος έχει δει κάτι και μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της.